καλώ την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες έτσι ώστε περιθωριακά στοιχεία αντιεξουσιαστών να τεθούν επιτέλους στο περιθώριο που μερίδα στελεχώς την προστατεύουν. Τέλος, θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι οι όποιες πολιτικές διαφορές λύνονται με διάλογο και όχι με βία. Μία ερώτηση σχετικά με την κατάσταση υγείας του κ. Οικονόμου, γιατί δεν γνωρίζουμε. Κοιτάξτε, αυτή την ώρα γίνονται εξετάσεις. Ο βουλευτής βρίσκεται τουλάχιστον σε ψυχολογικό επίπεδο σε καλή κατάσταση. Ελπίζω και οι κλινικές εξετάσεις να αποδείξουν το ίδιο. Κύριε Πρόεδρε, το χτύψαν πολύ. Από ότι είμαι σε θέση να ενημερώσω, και από ότι με ενημέρωσε και ο ίδιος, η πράξη βίας ήταν σε υψηλό επίπεδο. Άρα έχει χτυπήσει αρκετά. Αρκετά. Με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μήπως επικοινωνήσατε? Δεν έχω επικοινωνήσει με τον Υπουργό, Προστασίας του Πολίτη. Καλό όμως την ελληνική αστυνομία να δράσει άμεσα, να συλλάβει τους ένοχους και βεβαίως να παραπευθούν στη δικαιοσύνη. Αυτό το άβατο, θέλω να συγχωρέσετε με κιόλας, απλά μια και σας έχουμε εδώ. Αυτό το άβατο των εξαρχείων εν τέλει, κάποιος δεν θέλει ή δεν μπορούν να το διασπάσουν? Κοιτάξτε, πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Γι' αυτό κάλεσα την κυβέρνηση να θέσει στο περιθώριο τα αντιεξουσιαστικά στοιχεία, να αναλάβει πρωτοβουλίες και επιτέλους τα θέματα πρέπει να λύνονται με διάλογο, με πολιτική συνένεση και όχι με βία.